Ήταν λέει μια φορά και ένα καιρό ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που ζούσαν σε ένα μεγάλο νησί. Το νησί αυτό δεν ήταν πολύ πλούσιο, όμως αυτός που κυβερνούσε ήταν άξιος. Σας βάζω στην αρχή ενός παραμυθιού. Ήταν μια φορά και ένα καιρό. Γιατί το μαγικό κλειδί ταξιδεύει και φέτος σε όλη την Ελλάδα, ταξιδεύει και στην Κρήτη. Το μαγικό κλειδί σε καλοκαιρινή περιοδία από το παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα «Η καρδιά της Βασιλοπούλας» και την παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγκέρι. Χριστίνα Κολουμπή, Κάρμεν Ρουγκέρι. Αγαπητή κυρία Ρουγκέρι, καλημέρα σας. Καλώς να έρθετε. Καλημέρα σας, καλημέρα στην υπέροχη Κρήτη που τη λατρεύουμε και που για 29 συνέχεια χρόνια έρχομαι κάθε καλοκαίρι και τελευταία αρχίζουμε να ερχόμαστε για το χειμώνα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και το ξέρουμε και το βλέπουμε και το ακούμε και το μαθαίνουμε και όλα τα υπόλοιπα. 29 χρόνια. 29 χρόνια αλήθεια. Παιδική σκηνή, Κάρμεν Ρουγκέρι. Εγώ ρωτώ για την Κρήτη, τουλάχιστον τα 29 χρόνια που λέτε ότι έρχεστε. Ναι. Υπάρχει κάτι που σας κάνει να λέτε θέλω να κάνω και αυτό για αυτούς τους φίλους μου τους κριτικούς ή θέλω να κάνω και εκείνο και το άλλο για τους φίλους μου τους κριτικούς? Προσέξτε, όταν δημιούργησα την παιδική σκηνή του Εθνικού μας Θεάτρου, ναι, το πρώτο πράγμα που είπα στον Νίκο Κούρκουλο, τον αείμνηστο τότε, ότι εφόσον είσαι Εθνικό Θέατρο οφείλεις να πηγαίνεις σε όλη την Ελλάδα για να βλέπουν τα παιδιά προσεγμένο θέατρο. Γιατί ένα Εθνικό Θέατρο μπορεί να κάνει προσεγμένο θέατρο. Έτσι δεν είναι? Έχει όλα τα μέσα, έχει τις χορηγίες, έχει όλα. Και τότε είπε αυτός, έχεις απόλυτο δίκιο, και ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδια κάθε καλοκαίρι. Όταν έφυγα από το Εθνικό, εκείνοι σταμάτησαν. Εγώ όμως συνέχισα, γιατί είδα πόσο ωραίο είναι κάθε καλοκαίρι να βλέπω τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα από τις παραστάσεις μας. Και συνέχισα, παρόλο που δεν επιχορηγούμε ποτέ, να κάνω παραστάσεις όσο μπορώ πιο προσεγμένες, προκειμένου να κάνω τα παιδιά όλες της Ελλάδας να αγαπήσουν το θέατρο. Απαραίτητο σταθμός είναι η Κρήτη. Η Κρητική είναι και πολύ καλοί θεατές πέρα από αυτό. Και είναι με ένα αγαπημένος προορισμός που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια, η Κρητική ότι είναι μια ξεχωριστή, ας πούμε, ράτσα, θα μπορούσα να το πω, γιατί είναι, η μεγαλοσύνη των κριτικών δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά αλλού. Δεν ξέρω, τους λατρεύω τους κριτικούς. Και έτσι λοιπόν κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε εκεί για 29 χρόνια και όσο υπάρχω και μπορώ να το κάνω αυτό, θα το κάνω. Ξέρετε κυρία Γκέρι, εγώ... Ναι, οι παραστάσεις μας είναι πολύ προσεγμένες και είναι γεμάτοι θησαυρούς. Δηλαδή τα θέματα που διαλέγουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένα λογοτεχνικό παραμύθι. Είναι θέματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά πιο πλούσια φεύγοντας από την παράσταση. Να πάρουν κάποια μηνύματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που είπατε τώρα εσείς ότι ξεκινάει η παράσταση έτσι γιατί αυτός που κυβερνάει είναι άξιος, αυτό θα μπορούσαμε να το πάρουμε μεταφορικά. Δηλαδή ξεκινώντας η Πενελόπη Δέλτα και λέγοντας αυτά τα λόγια, καταλαβαίνεις πως ένας αρχηγός ενός σχολείου, ενός σπιτιού, μιας τάξης, ενός κράτους, έτσι, μπράβο, ενός, ναι, αν είναι άξιος μπορεί να καταφέρει νομίζω ότι από την εισαγωγή τη δική μου εσείς το πιάσατε αμέσως το νήμα από εκεί που έπρεπε. Ξέρετε, είπατε πριν από λίγο ότι ξέρετε, παίρνετε ουσιαστικά την αγάπη του κόσμου και παίρνετε την αγάπη των μικρών φίλων. Εγώ θέλω να συμπληρώσω το εξής, κυρία Ρουγκέρι, ότι τα δικά σας τα μηνύματα με αυτές τις προσεγμένες παραστάσεις περνούν και στους μεγάλους και ξέρω και μεγάλους, παίρνω παράδειγμα και από τον εαυτό μου, που έρχονται να δουν μια προσεγμένη παράσταση, δηλαδή το να είναι επί σκηνής προσεγμένος ο διάλογος, προσεγμένος επί σκηνής ο φωτισμός, ο ήχος, προσεγμένο το λεξιλόγιο, προσεγμένο το κουστούμι, προσεγμένη αυτό, η κίνηση, ναι, αυτό σε ελκύει. Ξέρετε, αυτό λέω για την Κρήτη, για να καταλάβετε πόσο την αγαπάμε την Κρήτη, η Χριστίνα, η Κουλουμπή, η κορούλα μου, η οποία κάνει αυτή τη στιγμή και συνσκηνοθέτης μαζί μου, γιατί την ενδιαφέρει πολύ να
να συνεχίσει αυτό που έχουμε κάνει παρέα όλοι μαζί. Ενώ στα άλλα μέρη δεν μπορεί να πάει γιατί ετοιμάζει τις καινούργιες παραγωγές, γιατί κάνει τα κουστούμια, τα σκηνικά εκτός των άλλων. Παίζει και στην παράσταση αυτή. Στην Κρήτη θα έρθει να παίξει. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έρθει. Ενώ στα άλλα μέρη δεν πηγαίνει γιατί δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα. Αλλά στην Κρήτη μου λέει, α, εκεί θα έρθω. Ναι, γιατί, γιατί είναι, είναι αυτό που εισπράττει. Είναι ξεχωριστή αγάπη στην Κρήτη, ναι. Είναι αυτό που εισπράττει ούτως ή άλλως από το κοινό. Ναι. Γιατί επιλέξατε αυτό το συγκεκριμένο παραμύθι, το μαγικό κλειδί? Αυτό το παραμύθι, πρέπει να σας πω, μιλάει για τα συναισθήματα. Δεν είναι σαν όλα τα άλλα παραμύθια. Είναι, δεν είναι απλό παραμύθι, αλλά είναι ένα παραμύθι που μπορεί να μαγέψει από το πιο μικρό παιδί μέχρι το, μέχρι το μεγάλο άνθρωπο. Γιατί η πλοκή του είναι τέτοια που καθυλώνει τα παιδιά. Δεδομένου ότι ξεκινάμε με ένα βασίλειο, όπως είπαμε, που είναι πάρα πολύ ανθυρό, δεδομένου ότι είναι καλός ο αρχηγός του, αυτός που το κυβερνά. Δεν έχει ένα παιδάκι να του δώσει χαρά και ευτυχία, και ξέρουμε όλοι πόση χαρά μπορεί να δώσει ένα παιδί, ως που έρχεται το παιδάκι αυτό, και στην αρχή του έργου έρχεται το παιδάκι αυτό, το οποίο έρχεται έρχονται οι νεράιδες να το μοιράνουν, του δίνουν, μία του δίνει χάρη, ομορφιά, η άλλη του δίνει γνώσεις πάνω απ' όλα, να είναι μελετήρι, είναι πολύ καλή στο σχολείο κτλ. Η τρίτη όμως είναι η μοίρα. Η μοίρα θα του πάρει την καρδιά. Τώρα μου πεις, γίνεται αυτό? Στα παραμύθια όλα γίνονται. Σωστή. Και θα του πάρει, θα τη βάλει σε ένα κουτάκι. Γιατί, του λέει, για να μην κλάψεις και να μην στενοχωρηθείς ποτέ. Λέει, για να μην έχεις συναισθήματα. Αυτό το κάνει η Πινελόπη Δέλτα για να δείξει πόσο σημαντικό είναι να έχεις συναισθήματα μέσα σου, να αγαπάς, έτσι, να προσφέρεις. Κάτι που αν δεν τα έχεις αυτά, δεν ζεις, κατά τη γνώμη μου. Δεν μιλάμε για παραμύθι, μιλάμε για τη ζωή και ό,τι περιλαμβάνει πολύ η ζωή. Πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Προσέξτε, και της λέει, για να μην λυπάσαι και να μην στενοχωριέσαι, γιατί η ζωή έχει γεμάτη λύπες και χαρές. Απ' όλα. Έχει απ' όλα. Έχει και βάζοντα η ζωή. Οι γονείς ανησυχούν, παίρνουν λοιπόν την καρδιά της και φεύγει. Τρέχουν να δουν αν το παιδί είναι ζωντανό. Το παιδί είναι ζωντανό. Πώς γίνεται αυτό? Ακούγεται η δική μου φωνή από πάνω που λέει, στα παραμύθια όλα γίνονται. Έτσι λοιπόν, τώρα για να δούμε με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Αρχίζουν λοιπόν, το παιδί γίνεται 12, όχι. Τελευταία έρχεται να το μοιράνει η ζωή. Προσωποποιεί τη ζωή η Πινελόπη Δέλτα. Στην οποία ζητούν οι γονείς αν θα μπορούσε να αλλάξει αυτό που έκανε η μοίρα. Και εκείνη απαντάει, όχι, η μοίρα είναι πιο ισχυρή από μένα. Έτσι δεν είναι? Πιο ισχυρή από τη ζωή. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το μόνο που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω είναι, αν η ίδια θελήσει μια μέρα την καρδιά της, θα το θελήσει πολύ, τότε θα πάρει και αυτό το κλειδάκι, το οποίο και θα την οδηγήσει στο κουτάκι που έχει μέσα την καρδιά της, θα το ξεκλειδώσει και θα την πάρει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ενδιαφέρον έχει, με ανοιχτό στοματάκι παρακολουθούν όλοι. Τι θα γίνει παρακάτω, έτσι. Από εκεί και ύστερα λοιπόν δεν σας λέω περισσότερο, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον μέχρι το σημείο που κάποια στιγμή θα το αναζητήσει την καρδιά της το κορίτσι, όταν θα μεγαλώσει, γιατί θα είναι άκαρδο, δεν θα ενδιαφέρεται καθόλου αν στενοχωρεί τους άλλους. Και πολλές φορές βλέπεις, με τη συμπεριφορά της καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο άσχημο είναι να στενοχωρείς τους γονείς σου. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί την ώρα εκείνη που είναι δίπλα από τα παιδάκια και τα ακούω εγώ, είναι καλό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουν ξαφνικά ένα παιδί που δεν ενδιαφέρεται αν θα σε στενοχωρήσει, αν θα φερθεί σωστά, γιατί δεν δεν έχει συναισθήματα, δεν έχει λύπη ούτε χαρά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μα πάρα πολύ ενδιαφέρον, μέχρι την τελευταία στιγμή που κάποια στιγμή όταν θα βρει την καρδιά θα υπάρξουν δοκιμασίες για να τις δείξουν ότι στη ζωή υπάρχουν και χαρές και λύπες, αλλά και βάσματα και πόνοι. Αυτό λοιπόν, φεύγοντας από την παράσταση, καταλαβαίνεις τι είναι η ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο αυτό. Σωστά. Εγώ δηλαδή μπαγεύτηκα όταν το διάβασα. Έχει πολλά. Και είναι δοσμένο με τέτοιο τρόπο, με πολύ χιούμορ, γελάνε πολύ τα παιδιά, αλλά με έναν τρόπο τέτοιο που φεύγοντας παίρνεις πολλά πράγματα μαζί σου. Και βέβαια και οι γονείς το παρακολουθούν. Έβλεπα χτες, ήμασταν η πρώτη μας παράσταση ήταν στη Σπάρτη. Ήταν γεμάτο το θέατρο, πάνω από 1000 άτομα. Και
έβλεπα και τους πατεράδες πως το παρακολουθούσαν. Και είναι καταπληκτικό, γιατί λέγεται ότι αν μια παράσταση που απευθύνεται στα παιδιά, αν δεν αρέσει στους μεγάλους, είναι αποτυχημένη. Γιατί πρέπει να είναι μια κανονική παράσταση. Μα το είπαμε και στην αρχή, ότι πρωτίστως είναι το ενήλικο κοινό και μετά πάμε στο ανήλικο, διότι τραβάμε την προσοχή και τραβάτε την προσοχή όλων εμάς των ενηλίκων. Μουσικά φέτος, πού μας παραπέμπετε και πού παραπέμπετε τα παιδιά? Γιατί πάντοτε δίνουμε μεγάλη σημασία δεδομένου ότι λαμβάνονται στις σπουδές μου μουσική και θέλω τα παιδιά να ακούνε καλή μουσική. Δεν είναι τυχαίο ότι η ραπ έχει κάνει τα παιδιά να μην τραγουδάνε μελωδικά, να μην τραγουδάνε σωστά όταν τραγουδάνε. Γιατί δεν έχει μελωδία. Πρέπει λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να κάνω είναι να δίνω στα παιδιά ακούσματα, να ξέρουν ότι υπάρχει και η μελωδία, να τους χαϊδεύει τα αυτιά η μουσική. Εδώ λοιπόν έχουμε μουσική της κάτω Ιταλίας, με τριφωνίες, με διφωνίες και ηθοποιούς που τραγουδάν καταπληκτικά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό, έχει χορούς μέσα από αυτές τις ταραντέλες, από αυτές που χορεύουν οι ηθοποιοί, τραγουδούν. Οι ηθοποιοί οι οποίοι είναι ξεχωριστοί. Για να έρθει κάποιος εμάς πρέπει οπωσδήποτε να πάνω απ' όλα να τραγουδάει σωστά και να είναι ένας ηθοποιός που σέβεται τα παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Πείτε μας μόνο τα ραντεβού πότε είναι, πότε τα κλείνετε με τους κριτικούς. Να σας πω την αλήθεια, τις ημερομηνίες δεν τις θυμάμαι. Για, νομίζω 30 του μηνός, πώς ξεκινάμε. Τεχνόπολης Ηράκλειο. 30 Ιουλίου. Ναι. Τετάρτη 31 Ιουλίου. Απλά βλέπω το πρόγραμμά σας μπροστά μου. Ναι, μπράβο. 31 Ιουλίου. Πέμπτη 1η 8ου το ραντεβού είναι στα Χανιά, στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου. Εκεί παραμένετε επίσης και την Παρασκευή 2 Αυγούστου. Ενώ την Κυριακή 4 8ου θα βρίσκεστε στο Ρέθυμνο, στο θέατρο Εροφύλη. Ακριβώς. Δεν είμαστε στο Καζαντζάκιο για δεύτερη φορά που δεν είμαστε εκεί, γιατί δεν μας έδωσαν ημερομηνίες. Και έτσι είμαστε εκεί. Έπρεπε να κλείσετε και εσύ το δικό σας το πρόγραμμα από τη δική σας την πλευρά. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να, πώς το λένε, να κάνουμε τα παιδιά να ενθουσιαστούν με την παράστασή μας. Μικρούς και μεγάλους, το επαναλαμβάνω. Μην μου λέτε, έτσι, μη μου λέτε μόνο για τους μικρούς, γιατί νιώθω άσχημα. Μικρούς και μεγάλους. Εκτός αν είμαστε όλοι μας μικρά παιδιά. Μα και τα σκηνικά μας και οι φωτισμοί μας και όλα είναι προσεγμένες, όπως ξέρετε, τα κοστούμια της Χριστίνας θεωρούνται εξαιρετικά. Εδώ μην τα λέω εγώ. Γενικά είναι μια παράσταση που στην Αθήνα δεν έβρισκε θέση. Ναι. Γιατί πάντοτε η καλή παράσταση της Αθήνας ταξιδεύει. Και να σας πω επί την ευκαιρία, μια που είμαστε τώρα στο ραδιόφωνο, ότι το χειμώνα Θεού θέλοντος, το Δεκέμβρη θα έχουμε την Οδύσσια του Ομήρου με κριτικούς ηθοποιούς στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Αυτό δεν θα ήθελα να το χάσει κανένα παιδί. Θα ανέβουμε εμείς στην Κρήτη όλο το Νοέμβρη και Δεκέμβρη, για να προετοιμάσουμε, να ακούσουμε θετικούς ηθοποιούς και να διαλέξουμε το θείαστό μας, για να ανεβάσουμε την Οδύσσια του Ομήρου, την οποία διδάσκουν τα παιδιά και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Εδώ να φανταστείτε ότι ανεβάσα αυτή την παράσταση, την είδε 80.000 κόσμος στην Αθήνα. Είναι μια παράσταση που είναι απόλυτα μελετημένη για να βοηθήσει τα παιδιά και για να τα κάνει πάνω απ' όλα να αγαπήσουν τον μεγαλύτερο ποιητή της ανθρωπότητας. Να είστε καλά, κυρία Ρουγκερή. Έτσι. Με το καλό να συναντηθούμε. Να είστε καλά και εσείς και καλή αντάμωση. Καλά και να είστε. Μου. Καλή δύναμη. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.